με τη μαθητική και στρατιωτική παρέλαση να επανέρχεται στο πλαίσιο του εορτασμού της Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου, το Ηράκλειο τίμησε σήμερα τους αγώνες του ελληνικού έθνους ενάντια στις φασιστικές δυνάμεις και τον ολοκληρωτισμό. Τιμούμε τη μνήμη των ηρώων προγόνων μας που αγωνίστηκαν, πολέμησαν, θυσιάστηκαν, αλλά έμειναν πιστοί στις αξίες της ελευθερίας και της ανεξαρτησίας. Να εμπνευστούμε από τη σημερινή ημέρα και να αναθεωρήσουμε το βηματισμό μας και να στεκόμαστε πάντοτε στο ύψος των περιστάσεων. Χρόνια πολλά και ευλογημένα. Με μάσκες αλλά χωρίς αποστάσεις, χιλιάδες πολίτες βρέθηκαν στους κεντρικούς δρόμους της πόλης για να χειροκροτήσουν θερμά τους μαθητές όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης, που παρήλασαν ντυμένοι στα χρώματα της γαλανόλευκης, τιμώντας τις αξίες και τα ιδανικά των προγόνων μας. Σε άψογους σχηματισμούς, δημιουργίες ένοπλων τμήματων της ΕΑΠ Ηρακλείου, με δόκιμους έφεδρους αξιωματικούς από την Ελλάδα και την Κύπρο. Διδάσκουν επίσης ότι η δημοκρατία δεν είναι κάτι που χαρίζεται, αλλά κάτι που καταρχιέται με καθημερινό αγώνα, και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε ποτέ. Χρόνια πολλά σε όλους. Σήμερα γιορτάζουμε το μεγάλο όχι, την αντίσταση, το όχι που έμεινε όχι μέχρι τελευταία ώρα. Να είναι έτοιμοι για να επιτελέσουν αυτό το καθήκον τους, όπως το κάναμε και εμείς και οι προγονείς μας. Την παράσταση έκλεψαν κομμάντο από τη δημιουργία του 545 αερομεταφερόμενου τάγματος πεζικού, που εγκαταστάθηκε τους τελευταίους μήνες στο Ηράκλειο μαζί με τα ελικόπτερα του στρατού, που σταθμεύουν πλέον στις μονάδες της Κρήτης. Η στρατιωτική παρέλαση ολοκληρώθηκε με δημιουργίες ένοπλων τμήματων της 133ης Μυναρχίας Μάχης. Με ανάλογη λαμπρότητα και μεγάλη συμμετοχή κόσμου πραγματοποιήθηκε η παρέλαση και στη Νέα Αλικαρνασσό.